Πεςτε. Μην το βαστάει η ψυχή μου, ακροατή μου, να αφήσω άνεργο το Γιωργάκι μας. Να θα κάνω πέτρα το πουλί μου, θα πουλήσω τα παπαγαλάκια μου και θα προσλάβω τον Τζέφρι με το βασικό μισθό 490 ευρώ που τον καθιέρωσε να με βοηθάει εδώ στο Δούριο Ήχος στις αληθινές συνεντεύξεις. Ποιος είναι σήμερα καλεσμένος, Γιωργάκη, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Χρηματιστηριακού Ινστιτούτου, ο Τσάρλς? Ο Νταλάρα, τον ξέρετε τον Νταλάρα πια? Τον ξέρουμε, όχι ο τραγουδιστής, μην παρεξηγηθούμε, γιατί εκτός από τις ψυχές τους και τις τσέπες τους έχουν την ίδια χρειά και στις φωνές τους. Όχι, όχι ο τραγουδιστής μας, τον άλλο τον Νταλάρα. Τον άλλο, ναι. Που εκπροσωπεί τους επενδυτές στα ελληνικά ομόλογα. Ωραία. Καλημέρα, Τζορτζ. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλή σας μέρα. Συγχωρέστε με λίγο για τη χρειά της φωνής μου. Έχω κι εγώ αυτή την ίωση και κρυωμένος, μάλιστα. Όλοι είμαστε στη γρήπη. Έχετε βγει, κύριε Νταλάρα, και πουλάτε το διασυρμό σας και τα γιαουρτώματα παντού. Σε κανάλια, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα. Έχει αποδώσει καρπούς αυτός ο διαφημιστικός αυτοεξευτελισμός? Βγήκανε κάποιοι, ας πούμε, άνθρωποι, έστω ανθρωποειδή, πουλημένο ανθρωποειδή, να σας συμπαρασταθούν? Με συγκινεί το γεγονός ότι όλοι από τους αρχηγούς κομμάτων, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος ακόμη, αυτός ο σπουδαίος πολιτικός, και από όλους τους χώρους και ακόμα νέα παιδιά, πιτσιρικάδες που δεν γνωρίζουν, απλώς παρακτηρούν, μου γράφουν και μου λένε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλες αυτές οι φήμες από πού προέρχονται. Υπάρχουν κέντρα. Αυτός ο κύριος Κωνσταντόπουλος ο Νίκος είναι ένας gentleman, έτσι, και τον τιμά που σας συμπαραστάθηκε. Με θυμίζω πρόεδρος του συνασπισμού, του Παναθηναϊκού, του αυτόν τον κακοποιημένο σύζυγο, νομίζω έχει κάνει ένα διάστημα. Σωστά σας συμπαραστάθηκε. Πέστε μας, Γιώργο, για τα μνημόνια. Γιατί τόσο καιρό, συν γυναιξή και κουνιάδης, είσαστε μνημονιακός. Μπορείτε τώρα να παίξετε το ρόλο του αντιμνημονιακού, να πιάσουν το πιο τόπο και τα γιαούρτα? Αυτό το πράγμα που έγινε στην Ελλάδα με τα μνημόνια, ναι, είναι καταστροφικό. Επέστε, και ο κόσμος είναι εκτός εαυτού. Πες το, ρε Γιώργο. Γιατί νομίζετε ότι γίνατε στόχος αποδοκιμασιών? Εσείς παίζετε δωρεάν, έτσι, ακόμα και τα έξοδα τα πληρώνει ο χορηγός. Τους μουσικούς, τον ήχο, τα φώτα. Γιατί είναι αγανακτισμένος ο κόσμος? Μήπως υποψιάζεται ότι μέσα στη χορηγία για τα έξοδα που κάνει τώρα αυτή η κυπριακή εταιρεία είναι κρυμμένη και η δική σας αμοιβή? Το ότι εγώ είμαι ένας εύκολος στόχος, ένας άνθρωπος με μια κιθάρα, αφύλακτος, ο οποίος η πρόθεσή μου ήταν να πάω να παίξω στις γειτονιές χωρίς εισιτήριο. Μπράβο. Και μαζεύονται, ας πούμε, 2.000 άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι και βρίσκονται 10, 20, 30. 11 άτομα είναι αυτοί. Δεν διαμαρτύρονται μόνο για αυτά που πρέπει, δηλαδή να φέρουν το πανό τους μέσα. Ναι, μωρέ. Σας αποκάλεσαν προδότη, βαριά κουβέντα στις συναυλίες. Τι άλλο σας είπαν αυτά τα φασιστοειδή του ΣΥΡΙΖΑ που πληρώνονται για να αποδοκιμάζουν τίμιους και φιλές πλάχνους τραγουδιστές? Οι λέξεις προδότης είναι μια σοβαρή κατηγορία. Μαζί με τη λέξη προδότης λένε και ότι έχει πολλά λεφτά. Τώρα αυτό είναι κατηγορία? Εσείς έχετε στήσει αυτή τη χρυσοφόρα, επιτρέψτε μου, αφιλοκερδός ΑΕΠΣΙΛΟΝ μπίζνα, εδώ και πολλά χρόνια, δεν τώρα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε τον κόσμο για πάντα, Γιώργο? Ας τα λύσουμε αυτά. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον άλλον. Μάλιστα. Πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια, κάνοντάς του υπόγειες, στείνοντάς του υπόγειες παγίδες.